Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και έντισε της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας, και έντισε της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Σήμερα είναι ημέρα μνήμης και μια τιμής για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τους αγωνιστές του ελληνικού λαού που έδωσαν τη μάχη τους ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό. Άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις ζωές τους μέσα σε ένα παραλήρημα, σε μια παρανοϊκή σκέψη κάποιων πριν πάρα πολλά χρόνια. Η μνήμη παραμένει άσβεστη σε όλους μας και σήμερα, μέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μνήμη της εθνικής μας αντίστασης, αποδίδουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους αγωνιστές που έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για την ελευθερία και τις αξίες, και νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς τους μεταγενέστερους Έλληνες. Ημέρα μνήμης, ημέρα δικαίωσης όλων των αγώνων και των ανθρώπων που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για την ελευθερία της Ευρώπης αλλά και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να αποδώσουμε φόρο τιμής σε όλους σε αυτούς. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων τιμά όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Ναι, σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης για το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο οποίο η Ελλάδα έδωσε ιδιαίτερο δίλογο για τα παρούσα, για να παραδειγματίζει τις νέες γενιές ότι η ελευθερία είναι τυπέρτα των αγαθών. Είναι μέρα συγκίνησης, μέρα ιστορική, μέρα ειρήνης και αλληλεγγύης που έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η νίκη με την ήττα του εθνικοσοσιαλισμού και του φασισμού και η άλλη είναι με την ιδέα της δημιουργίας μιας Ευρώπης που θα έχει αλληλεγγύη και ειρήνη. 21 πρόεδροι, πρωθυπουργοί των κρατών της Ευρώπης σήμερα κατέθεσαν επιστολή γράφοντας, αναφέροντας ότι θέλουμε να δουλέψουμε για μια καινούργια Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα σκύψει πάνω και στα προβλήματά της, στα προβλήματα που τα νέα που δημιούργησε και ο COVID, στα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομία, σε προβλήματα που θα εμφανιστούν μπροστά μας, όπως είναι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, οι κλιματικές αλλαγές, οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και όλα τα σχετικά. Είναι σημαντικό η ιστορική μας μνήμη να μας δίνει μαθήματα και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στην Ευρώπη και δουλεύουμε για αυτήν και αυτή δουλεύει για μας.